σήμερα ήταν μια στα πλαίσια της Συντονιστικής Επιτροπής των Ομοσπονδιών αυτή για τη μεγάλη κινητοποίηση που είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και θα την κάνουμε τέτοια που να βουλιάξει η Αθήνα στις 24 του Νοέμβρη για τα ζητήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους και όχι μόνο και τα παιδιά μας και τα γόνια μας, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μεγάλη ακρίβεια, τα ζητήματα της υγείας, τα ζητήματα και τον πόλεμο. Εμείς σκοτώνονται παιδιά. Η πατρίδα μας έχει περάσει από μια τέτοια κατάσταση με την κατοχή, με τα ναζιστικά στρατεύματα στην Πάτρα. Έχουμε ολοκαυτώματα στη χώρα μας. Τα Καλάβρητα, το Δίστομο, το Φορτιάτι. Πονάμε ιδιαίτερα και για αυτόν τον τομέα. Και φυσικά για όλα μας τα ζητήματα τα οποία είμαστε αποφασισμένοι και θα τα διεκδικήσουμε έτσι που να μπορούμε να τα κερδίσουμε. Θα τη βουλιάξουμε την πλατεία και στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν κατά περιοχές, κατά πόλεις και την κεντρική που θα γίνει στην Αθήνα. Εδώ για την έκτη είπε σήμερα. Για την έκτη είπε έχουμε προβλήματα υγείας. Τα νοσοκομεία μας είναι υποστελεχωμένα, τα κέντρα υγείας υπολειτουργούν. Πολλοί συνάδελφοί μας έχουν σταματήσει έχουν σταματήσει να παίρνουν τα φαρμακά τους γιατί δεν μπορούν να πληρώνουν τη συμμετοχή και τα πανάκριβα. Θέλουμε να κάνουμε μια διαμαρτυρία, να στείλουμε το θυμό μας και στην κυβέρνηση αλλά και τους τοπικούς παράγοντες ότι οι συνταξιούχοι δεν ανέχονται άλλο αυτή την κατάσταση, θα αγωνιστούν έτσι που η υγεία να είναι αγαθό, να είναι να είναι δημόσιο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν με γιατρούς και νοσηλευτές όσο χρειάζονται, με μεθ, με το ΕΚΑΒ κτλ.